Πρέπει να ξέρετε ότι πια μετά την λειτουργία της Εγνατίας Οδού είναι το δεύτερο αεροδρόμιο στη χώρα, το οποίο όμως εξυπηρετεί και Νότια Βαλκάνια, δηλαδή έρχονται για να κάνουν πτήσεις εδώ και από τα Σκόπια, από τη Βουλγαρία, από την Αλβανία, αλλά ακόμα και από άλλες περιοχές της χώρας όπως Ήπειρο κλπ. Ο ΕΟΤ έχει ένα γραφείο στο αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται έναν όροφο πιο κάτω από την κεντρική πύλη. Θα κάνουμε μια συγκεκριμένη πρόταση να πάει δίπλα στις αφίξεις αριστερά και να δίνει από εκεί, υπάρχει γραφείο εκεί από όσο γνωρίζω, κυρία Τσιάμου, που είναι κενό δηλαδή θέλω να πω, να παραχωρηθεί από τη ΣΥΠΑ με τους γραφειοκρατικούς τρόπους που είναι και να μπορεί να δίνει πληροφορία σαφώς κεντρικά αλλά και για τη Χαλκιδική κατ' επέκταση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, πρέπει να το δούμε. Γνωρίζετε βέβαια για τα προβλήματα που υπάρχουν στα. Όσον αφορά το κομμάτι του incoming, δηλαδή να έχουμε χαμηλότερους φόρους, να μπορούμε να έχουμε low cost εταιρείες, οι οποίες τελικά αρχίζουν σιγά σιγά να πηγαίνουν παντού στην Ελλάδα. Πρόσφατα έχουν ξεκινήσει στο Βόλο, σε κάποιες άλλες περιοχές σε νησιά, με μικρότερη δυναμικότητα σε κλίνες. Αλλά εδώ, λόγω της Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω κάποιον άλλο παραγόντων, δεν έχουν ακόμη έρθει, δεν τους έχουμε ακόμη δει. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό της άφιξης των τουριστών μας, οι οποίοι κυρίως τα τελευταία 6-7 χρόνια από τα Βαλκάνια έχουν ανεβάσει τη Χαλκιδική και στις διανυκτερεύσεις, είναι ο συνοριακή σταθμή. Τραγική η κατάσταση, μιλάω για εξοχή ευζώνους και προμαχώνα. Χρειάζεται οπωσδήποτε εξοραϊσμό. Γνωρίζω ότι είναι και αρμοδιότητα των περιφερειών, αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι της πληροφόρησης είναι θέμα του ΕΟΤ. Νομίζω ότι υπάρχουν εκεί ακίνητα του ΕΟΤ, τα οποία δεν βρίσκονται πουθενά κανένας, δεν υπάρχει υπάλληλος, δεν υπάρχει καμία απολύτως πληροφόρηση για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δείτε άμεσα και μας χρειάζεται οπωσδήποτε και εκεί ενίσχυση. Όπως επίσης, και μια και γνωρίζω ότι είστε λάτρεις με την καλή έννοια των στατιστικών στοιχείων, θέλετε στατιστικά, θέλετε να διαμορφώσετε πολιτική με στοιχεία, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την κίνηση των διερχόμενων οχημάτων από τις εισόδους της χώρας. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αυτό να γίνεται. Έστω αρχικά και να μετρούμε αυτοκίνητα μέσα από τις πινακίδες. Να έχουμε κάτι συγκεκριμένο σε αυτό. Δεν το έχουμε. Τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω αν υπάρχει σε επίσημο στοιχείο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα βασικό είναι η μη ύπαρξη στατιστικών στοιχείων, το οποίο έχουμε δει σε άλλες χώρες ότι είναι ευρέως, διότι μέσα των στατιστικών στοιχείων μπορεί να κάνεις μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και να κάνεις το marketing του επόμενου χρόνου ή των επόμενων 4 χρονών. Καλώς το ανέφερε ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων. Είναι ένα ερώτημα και δικό μας. Υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο με βάση το οποίο δίδονται οι κατηγοριοποιήσεις των οικονομικών καταλυμάτων. Είναι το 337 προεδρικό διάταγμα, με σαφήνεια καθορίζονται εκεί μέσα και οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται, αλλά και οι προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών για να πάρει κάποιος από εμάς την κατηγορία στην οποία θα ανήκει. Άρα δεν δηλώνει ο καθένας από εμάς ό,τι κατηγορία αυτός θέλει. Σε ό,τι αφορά την ανανέωση των ειδικών σημάτων λειτουργίας, το μόνο πλέον που απαιτείται είναι η επανυποβολή των δικαιολογητικών που έχουν ημερομηνία λήξης. Είτε πιστοποιητικό πυροπροστασίας κάθε 5 ή κάθε 8 χρόνια που έγινε τώρα, και εάν και εφόσον απαιτείται από τη Διεύθυνση Υγείας πιστοποιητικό, να εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας. Τίποτα άλλο. Εάν αυτό βγει επαόριστον, δηλαδή η ισχύ του είναι επαόριστο, απαιτείται μόνο πιστοποιητικό για την ανανέωση και τίποτα άλλο. Είναι διαδικασίες στις οποίες έχει επιτευχθεί λύση. Πάμε στις υπηρεσίες για επιδότηση πετρελαίου και μας λένε δεν είσαστε κύρια καταλήμματα, δεν είστε ξενοδοχεία, δεν τα παίρνετε. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι από το 2001 τα κάμπινγκ είναι κύρια ξενοδοχειακά καταλήμματα και έχουμε προβλήματα με την επιστροφή φόρου σε διάφορες άλλες περιοχές, όχι στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική τα παίρνουμε, μιλάω πανελλαδικά. Όπως και έχουμε προβλήματα με τον ΟΑΕΔ τις επιδοτήσεις. Στα ακαθόδη ζητήματα που αποτελούν τροχοπέδι για την τουριστική ανάπτυξη του νομού Χαλκιδικής αναφέρθηκαν οι τοπικοί βουλευτές Αργύρης Λαφαζάνης και Γιώργος Βαγιονάς. Το ένα είναι τεράστιο ζήτημα αξιοποίηση της περιουσίας των ΕΤΑ. Το ένα αφορά το Υφυπουργείο Τουρισμού, το άλλο τον τομέα του πολιτισμού. Όσον αφορά τον τομέα του πολιτισμού, κάτι που δεν αναφέρθηκε και δεν ξέρω θα αναφερθεί στη συνέχεια, έχουμε το μέγα πρόβλημα του σπηλαίου πετραλώνων, ένα επίσης στολίδι της Χαλκιδικής, ένα επίσης μοναδικό πλεονέκτημα, το οποίο δεν προσφέρει όσο θα μπορούσε, γιατί επί δεκαετίες είναι παγιδευμένο το σπήλαιο στη διαχείριση ενός ιδιώτη. Μιας οικογένειας που επί δεκαετίες το διαχειρίζεται, που η ελληνική πολιτεία, παρά τις όποιες προσπάθειες έγιναν κατά καιρούς, δεν μπόρεσε να απαλλαγεί από αυτή την κατοχή, γιατί για κατοχή πρόκειται, και έτσι δεν υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθεί και να προσφέρει στη Χαλκιδική όσο θα μπορούσε να προσφέρει. Γιατί πράγματι το σπήλαιο πετραλώνων είναι μοναδικό.
Έγιναν στην αρχή της θητείας αυτής της κυβέρνησης κάποιες προσπάθειες έντονες, με δύο τουλάχιστον συσκέψεις τις οποίες συμμετείχαμε και οι βουλευτές. Από εκεί και πέρα βλέπω το θέμα να έχει καθίσει. Δεν είναι μόνο το ξενία Παλιουρίου, δεν είναι μόνο ο Γλαρόκαμπος, δεν είναι μόνο ο Αϊδιάννη. Δισεκατομμύρια ευρώ θα εισρέψουν. Να αποφασίζουμε πλέον κάτι να κάνουμε. Δεν είναι λοιπόν κομματικό, είναι υπερκομματικό. Και θα έρθω σε δύο συγκεκριμένα πράγματα, γιατί δεν χρειάζεται να τρώμε τον χρόνο. Στις 23 του μηνός Απριλίου συζητήθηκε μία ερώτηση 15 βουλευτών, μεταξύ των οποίων και ομιλώ. Υπάρχουν 13 κολυμβητήρια πανελλαδικά και 11 γυμναστήρια. Σύνολο είναι 24. Τη Χαλκιδική την αφορούν 3. Το κολυμβητήριο Μουδανιών, κολυμβητήριο Πολυγύρου και γυμναστήριο Ορμήλια. Όλοι οι δαπάνοι, η διαδικασία για να γίνουν όλες αυτές και να φτάσουν στα υπουργεία ήταν μια δεκαετία. Και για το κολυμβητήριο Πολυγύρου και Μουδανιών και τη Ορμήλια. Τώρα, αν μερικά είχαν 8 χρόνια, δεν το θυμάμαι καλά, κύριε Υπουργέ. Στις 23 του μηνός συζητήθηκε Απριλίου στη Βουλή και η κυρία Γκερέκου το απέριψε, όχι για άλλο λόγο, γιατί δεν της άρεσε ο επιμελητής. Η ολική δαπάνη που χρειάζεται συνολικά τα 24 αυτά αθλητικά κέντρα που ξεκινάνε από Σαμοθράκη και φτάνουν μέχρι Γήθιο και παρεμβάλλονται 3 στη Χαλκιδική είναι 7,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Να δώσει το κράτος το Υπουργείο Πολιτισμού. Και λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, όταν έχω 40 εκατομμύρια δεν μπορώ να δώσω 7,5 για να κάνουμε τα 24 αθλητικά κέντρα που είπα είναι σε όλη την Ελλάδα, 3 είναι στη Χαλκιδική. Μου υποσχέθηκε η κυρία Γκερέκου, αλλά δεν πρόλαβα να σας δω και για αυτό το θέμα, το οποίο είναι το πιο σημαντικό για τις 3 τουλάχιστον αυτές πόλεις. Στη σύσκεψη παρέστησαν πολλοί δήμαρχοι του νομού καθώς και εκπρόσωποι δήμων, ωστόσο η αισθητή ήταν η απουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης από τουριστικούς δήμους του νομού. Λοιπόν, έχετε κόψει τις δασανικές εγκαταστάσεις. Λοιπόν, είναι δημοπρατημένο έργο, έχει ξεκινήσει ο εργολάβος, έχει κάνει δουλειά, δεν έχει πληρωθεί τον πρώτο λογαριασμό. Θέλω να ξέρω τι πρόθεση έχετε, αν θα λειτουργήσουν αυτές οι ναυαγικές εγκαταστάσεις, αν θα πάνε παραπίσω ή αν θα ματαιωθούν. Είναι το δεύτερο έργο στο Δήμο Μουδανιών που κόβεται. Πρώτα είναι το κολυμβητήριο και μετά είναι αυταθλητικές. Και θέλω να ξέρω ευθέως γιατί τα Μουδανιά έχουν μπει στη μαύρη λίστα και του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Για ποιο λόγο? Ξεκινάω από το θέμα ελεύθερη κατασκήνωση. Απασχολεί πάρα πολύ τη Χαλκιδική. 560 χιλιόμετρα παραλίας. Μας απασχολεί πάρα πολύ. Η αστυνομική διεύθυνση Χαλκιδικής έχει τμήμα τουριστικής αστυνομίας με 3 άτομα. Μάλλον θα καταργηθεί. Ίσως το μεγάλο πρόβλημα του κράτους μας είναι η διαλειτουργικότητα. Δηλαδή, πηγαίνουμε εμείς, κάνουμε 5-10 μηνύσεις. Δεν υπάρχει ΟΤ, δεν υπάρχει νομαρχία, δεν υπάρχει δήμος. Αρχίζουμε και τελειώνουμε στην καταμήνυση αυτού του ανθρώπου. Ένα πτέσμα ή ένα πρόστιμο. Τελείωση. Η επαναφορά του δικαίου, ποτέ. Με αποτέλεσμα κάθε χρόνο το ίδιο. Και έχει το πολίτης και λέει, μα και τι γίνεται κύριε. Και έχει δίκιο. Αυτή η διαλειτουργικότητα απουσιάζει. Δηλαδή, ΕΟΤ δεν ήρθε ποτέ. Δηλαδή, ο ΕΟΤ στο επίπεδο της παράβασης, της διαπίστωσης παράβασης, της επαναφοράς των πραγμάτων στην νόμιμη διάσταση. Πάμε κατά μήνυση. Και εμείς απολογούμαστε στον πολίτη ότι κάναμε μηνύσεις. Δεν νομίζω να αισθάνομαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος ότι έκανα 10 και 50 και 500. Τίποτα. Το αποτέλεσμα, επανέρχεται η ελεύθερη κατασκήνωση συνεχώς σε βάρος του τουρισμού. Βρωμιά, ανθυγιεινά, απουσία συγκομιδής. Αυτό σε συνδυασμό με το τουριστικό. Βεβαιότατα. Αυτό σε συνδυασμό με τα τουριστικά ακίνητα, δηλαδή Γλαρόκαμος, Άγιος Ιωάννης, μεταφέρει μια τραγικότητα. Αν αναφερθώ στην Χαλκιδική, θα σας πω ότι είναι η απασχόληση των 4 μηνών με το ζόρι για να κάνουν ταμείο ενεργείας 50-50. Θέλω να σας συγχαρώ για τη ρύθμιση η οποία παίρνει τέλος και τη σήκωσε και από το νομό μας ο βουλευτής κ. Δρυβελέγκας με το Εργατικό Κέντρο Χαλκιδικής, βεβαίως και της Ρόδου και όλων των τουριστικών.
αυτό το σκλαβοπάζαρο που δεν τιμά τη χώρα, που δεν ήταν μαθητές. Άρα λοιπόν μπαίνει μια ρύθμιση, δεν μας βρίσκει πλήρως σύμφωνη, διότι οι εργοδότες ζητήσαν 30% επί του συνόλου των εργαζομένων, το Υπουργείο είπε 20% και πάει στο 17%. Θεωρώ όμως ότι γίνεται ένα βήμα, θα έχουν το 80% του ανειδίκευτου εργάτη και θα τους παρέχεται και τροφή, θα έχουν το 100%, δηλαδή του ανειδίκευτου μισθό του εργάτη. Στα μέσα Σεπτεμβρίου θα γίνει διαβούλευση μαζί με όλους τους νομάρχες και με όλους τους φορείς, έτσι ώστε να μπορούμε να το οργανώσουμε και να μπορέσουμε για το 2011 να μεγιστοποιήσουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Έχουμε συλλέξει όλο το υλικό, όλο το έντυπο υλικό από όλες τις νομαρχίες της περιφέρειάς μας και έτσι θα μπορούμε να το αξιοποιήσουμε πολύ ευκολότερα. Δράτωμαι της ευκαιρίας να ανακοινώσω κιόλας ότι η περιφέρεια έχει διεκδικεί ένα πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το θρησκευτικό τουρισμό μονάχα και θα χρηματοδοτηθεί από το ίντερνετ και η πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει, κύριε Νομάρχα, είναι να συμμετέχουμε σε ένα δίκτυο προβολής του Αγίου Όρους. Ένταση επικράτησε στη διάρκεια της σύσκεψης για την τροπή που πήρε η κατασκευή των αυταθλητικών εγκαταστάσεων στα Νέα Μουδανιά. Σε σχέση με τις ναυταθλητικές, και λυπάμαι πολύ που ο Αντρέας δεν ξέρω είναι εδώ, μαζί πήγαμε στο Υπουργό. Μαζί. Στον κύριο Αρναουτάκη και με τον κύριο Μητσαξή δεν κόβεται κανένα έργο. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε? Γιατί το λέμε αυτό? Δεν κόβεται, λέω, κύριε Κιλή. Εγώ λέω συγκεκριμένα, τι θα κάνει ο εργολάβος δεν με ενδιαφέρει. Δεν κόβεται κανένα έργο. Ποια είναι η αλήθεια? Άμα δεν πληρωθεί ο εργολάβος θα πει. Ρε άνθρωπε του Θεού, λέω, έργο δεν κόβεται. Τώρα τι θες να κάνεις? Περιμένετε να ακούσετε. Περιμένετε. Λοιπόν, γιατί πολύ μαραγκάζει. Πολύ κουβέντα γίνεται για τα έργα που έχουν ενταχθεί. Εντάξει, 102 εκατομμύρια ευρώ είχαν γράψει προϋπολογισμό στο Υπουργείο Αθλητισμού όταν δεν υπήρχε ένα. 42 εκατομμύρια προσπάθησαν να βρουν, 16 κόπηκαν, έμειναν στα 26 εκατομμύρια προϋπολογισμός του Υπουργείου Αθλητισμού. Για να μην κάνουμε όλοι εδώ τον ειδικό και ξέρω. Εκ των οποίων, ακούστε, τα 22 εκατομμύρια ευρώ είναι πληρωμές για έργα που έχουν εκτελεστεί, όχι για εκτελούμενα. Μένουν 4 εκατομμύρια ευρώ για έργα που εκτελούνται σε όλη τη χώρα. Και προσπαθείς και πράγματι είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Κοινομάρχης. Ότι το είχαν το έργο σχηματικά. Όχι, δεν είπα εγώ τέτοιο. Όχι, εννοώ το είχαν. Μα είπα ο κωδικός έχει 2 εκατομμύρια και έπρεπε. Δεν υπάρχουν 2 εκατομμύρια. Πάει στα 2.600. Πού πήγαν, εγώ ρωτάω που πήγαν τα λεφτά. Όπως έλεγε ο Παπανδρέου, που προεκλογικά. Απαντήστε που πήγαν τα λεφτά. Αλλά δεν κάναμε πολιτική δουλειά. Δεν υπάρχουν. Το θέμα είναι να βγουν 500 χιλιάρικα. Να συνεχιστεί το έργο. Τώρα δεν υπήρχαν. Επίσημες αποφάσεις. Θα διαβαθμίσει απόφαση και ο Ρουλάνος τώρα. Φέρε μου ένα κωδικό. Ή ο Νικητιάδης και πει πάνω 500 χιλιάρικα είναι πλασματικά. Σε παρακαλώ τώρα. Εσύ είσαι πρόεδρος του Υπουργείου. Δεν πολιτεύεσαι. Άκουσε μου. Λοιπόν, τελειώνει η κουβέντα. Γιώργο, με συγχωρείτε. Φέρτε μου ένα κωδικό. Εάν φέρετε ένα κωδικό 2 εκατομμύρια, εγώ να βάλω στα καλά. Ο κωδικός υπάρχει και με απόφαση. Ούτε ένα. Θα σε διαψεύσουμε. Έχει βγει στον αέρα. Αποφάσεις υπάρχουν. Υπάρχει κωδικός ΣΑΕ συγκεκριμένη με 2 εκατομμύρια ευρώ για το 2009. Είμαστε ελεύθεροι τώρα. Πάμε τώρα. Εγώ ξέρεις καλά ότι δεν πατάω. Ωραία, σου λέω λοιπόν υπάρχει συγκεκριμένη ΣΑΕ με κωδικό και με 2 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ είναι που μην τρελαθούμε τώρα. Τα χαρτιά θα καλυμπάσω τώρα. Αν θέλεις πάρε τώρα τον Πιτσαξή. Θα σε διαψεύσω. Πάρε τώρα τον Πιτσαξή. Υπάρχει κωδικός με συγκεκριμένη ΣΑΕ με 2 εκατομμύρια ευρώ για το 2009. Και έτσι τα άκουψα δηλαδή. Δεν ξέρω, ψαχτείτε. Αλλά ψαχτούμε ψαχτείτε. Θα ψαχτούν αυτοί που υπέγραφαν. Άλλο, δεν άλλο το άλλο. Αυτό το ξέρει ο κόσμος όλος. Εμείς ο διοικούμενος και αυτός που διοικεί τον νομό που τα διεκδίκησε όταν βλέπει στον κωδικό 2 εκατομμύρια ευρώ, αναγκαστεί και λέει: Και έτσι δημοπρατήθηκε το έργο. Αλλιώς άμα δεν υπήρχε πίσω, δεν υπήρχε λόγο να δημοπρατήθηκε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι. Φράγκο, η ουσία είναι ο υφυπουργός εδώ, με τη δική μας παράκληση και τη δική σας την παρέμβαση, να βρεθούν λεπτά.